τον ηρών την πατρίδα λάθος δείχνει η πηξίδα. στου πολιτισμού το λύκνο βυθίστηκα στον ύπνο Γαλανό λευκή ασπίδα ραγισμένη ψάχνει στην ελπίδα Ελλάδα και λαύρα και αέρα το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ μέρα με τη μέρα έκανε παλιά. Τη κατοχή στα πιόνια. Που νέα σκλαβιά σου μέλουνε. Για τετρακόσια χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα. Τα χέρια κοίτα τους καλά Που τα έχουν ματωμένα Ελλάδα σφαίρα Και λαύρα και αέρα Το μύθο σου κουρσάρεψαν Πολύ Μέρα με τη μέρα Καλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν. Στου κόσμο όλα τα μέρη. Νοείδωσε εξανά στο θούριο του ρίγα Και τι θα πει, Ελλά. Στι Έλληνε εξήγα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλου του μαχητέ τη αλήθεια. Όπου κι αν είστε, όπω κι αν μα ακούτε, είτε μέσα από τη συχνότητά μα, είτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr, είτε μα βλέπετε και με εικόνα και ήχο από τι ζωντανέ μεταδόσει που κάνουμε στα μέσα κοινωνική δικτύωση σε Facebook, TikTok και YouTube. Καλημέρα σε όλου. Μηνυματάκια στο Viber 6907-483-484. Χρόνια πολλά στον Σάβα και στη Σαβούλα, στη Σαβίτσα και πάει λέγοντα. Ε, είμαστε σε περίοδο. Έχουμε πολλέ γιορτέ μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Έχουμε και τις Νικολάδε αύριο. Παρακάτω έχουμε χαμός γίνεται, παιδιά. Από γιορτέ χαμό. Ε, Ανούλε. Μετά έχουμε Ευγενίε. Μανόλιδες, Καλά, Χρήσο Χριστίνα παρακάτω μέσα στο Δεκέμβριο. Ο Στέφανο γιορτάζει μέσα στο Δεκέμβριο επίση. Να τα λέμε και αυτά. Ε, Αν δεν πενέψει το σπίτι σου, λέει. Θα πέσει και θα σε πλακώσει. Καλημέρα, αδέλφια. Καλημέρα, μαχητέ. Σε όλη την Ελλάδα. Απάκρι άκρη. Έχουν έρθει οι πρώτε καλημέρε. Κάτσε να πάω να διαβάσω καμία. Έτσι από, από YouTube θα πάω σήμερα. Καλημέρα στα κύθυρα, Καλημέρα στον φίλο των Μουστάκια. Καλημέρα και στην ε, Κατερίνα. Ε, αν κρίνω από το επίθετο, Κρήτη πρέπει να είμαστε εδώ πέρα. Επταμινητάκι. Καλημέρα. Καλημέρα στην ε, Κρήτη. Καλημέρα στα Γιάννενα. Στον Ε46. Τι όνομα είναι αυτό, ρε φιλε ε Ε46. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στην Άννα, πιστή στο ραντεβού της και σήμερα. Η Μάγδα επίση είναι εδώ, καλημέρα. Καλημέρα στον uh, από νίκη How to FPS. Ναι, οκ, okay, αυτό θέλει μετάφραση. Καλημέρα στην Ειρήνη, από νέα Μουδανιά μας μα ακούει, βρέχει λέει και έχει και κρύο. Εντάξει, λογικό ρε παιδιά, χρόνια πολλά σε όλου όσοι γιορτάζετε. Καλημέρα και στην ε, Μαρία Κοντολέων. Καλημέρα στον Γιάννη από Αγία Αναστασία τη Φαρμακολήτρια. Όσοι δεν έχετε πάει στην Αγία Αναστασία, στην, ε, Α, Αγία Αναστασία τη Φαρμακολήτρια, ένα πραγματικά πανέμορφο και ιστορική σημασία μοναστήρι, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, εκεί λίγο μετά τα Βασιλικά. Θα τη βρείτε αριστερά πηγαίνοντα προ Χαλκιδική. Καλημέρα στην Κέλλη. Καλημέρα στον Νίκο από τη Νέα Υόρκη, από το Μανχάταν για την ακρίβεια. Good morning ή good night New York. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι αργά το βράδυ εκεί πέρα. Καλημέρα και στην Αγριά Βόλου. Τι έγινε ρε εσείς εκεί πέρα με τον Μπέο. Μπάτσες ήθελε να του ρίξει. Ήθελε να του ρίξει μπάτσες γιατί δεν είχαν λέει καλό ήχο στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Σόπα ρε Συμπέο. Καλά σας κάνει. Πάρα πολύ καλά σας κάνει εκεί στον, στο Βόλο. Είπε και άλλα τραγούδισε λέει σόου έκανε. Καλά σας κάνει αφού αυτόν θέλετε περιορέξεως ντολμαδάκια. Ή Μπέος πάντων. Καλημέρα, καλησπέρα λέει από Νέα Υόρκη η Ελιάνα. Να τη κι άλλη φίλη ακροάτρια από την Νέα Υόρκη. Ο Γιάννη μα ακούει από την Ιρεμβέργη. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ε, για το Σινά δεν λέμε κάτι καλημέρα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά, αδερφέ μου. Καλημέρα και στην Νίνα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μωραήτη. Στον Μανώλη τον Αβραμίδη από Χάιντεμβέργη, αν ε, καταλαβαίνω καλά. Από Σκίδρα μα ακούει ο Στάθη, από Θήβα μα ακούει ο Μιχάλη. Καλημέρα και στην Μαρία την Κίνη. Καλημέρα στη Χριστιανά. Τώρα διαβάζω ότι βρω μπρο μπροστά μου. Ε, καλημέρα και στον Θωμά. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Να ξεκινήσουμε ή να μην κάνουμε φασαρία, μπα και ξυπνήσουμε τον Biden. Ο Biden κοιμήθηκε. Βέβαια. Πήγε καλεσμένο, τον κάλεσαν εκεί στην Αφρική, στην Αγγόλα ε, και τον πήρε ο ύπνο. Ήταν με κάτι Ευρωπαίου ηγέτε. Και τον πήρε ο ύπνο. Τον έκοψε. Ήταν λέει το jet lag. Αυτό τώρα ο άνθρωπο, παιδιά, ο Biden. Υπάρχει βίντεο δηλαδή εκεί που μιλάει μαζί με του άλλου ε, ομολόγου του, κάνει μια. Έσβησε. Έσβησε ο ανοϊκό ο Biden, παιδιά. Τον πήρε ο ύπνο. Κοιμήθηκε κανονικά. Και εγώ ρωτάω, πώ είναι δυνατόν αυτό ο τύπο, ο οποίο κοιμάται στο Ισιάδη, να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει χρηματοδότηση περαιτέρω της Ουκρανίας και να δίνει πράσινο φως στο να χρησιμοποιηθούν διηπηρωτικοί πύραυλοι, όχι διηπηρωτικοί, μεγάλου βελληνικούς τέλος πάντων, σε βάρος της Ρωσίας. Αυτός ο τύπος, πώς είναι δυνατόν, καλά δεν το πιστεύω ότι αποφασίζει ο ίδιος, ο άνθρωπος είναι μαριονέτα και τώρα που είπα μαριονέτα, πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ στενά τις εξελίξεις στη Γαλλία, διότι στη Γαλλία μετά από τρει μήνες η κυβέρνηση Μπαρνιέ έπεσε και αντί να ο Μακρόν, ο Μακρόν πρέπει να παρατηθεί και να οδηγηθούν σε εκλογέ και να αποφασίσει η, η κοινωνία τη Γαλλία να αποφασίσουν οι Γάλλοι πολίτε ποιο θέλουν να είναι ο πρόεδρό του. Αντί λοιπόν να παραιτηθεί η μαριονέτα της παγκόσμιας ελίτ που λέγεται Μακρόν, αυτός ο ανύπαρκτος πολιτικός, αντί να παραιτηθεί αυτός, ψάχνει ο Μακρόν τώρα να βρει καινούργια μαριονέτα. Γιατί δεν βόλεψε ο Μπαρνιέ, Κανονικά θα πρέπει να πάει ξανά σε εκλογές η Γαλλία. Αλλά όχι. Εκεί γατζωμένοι από την εξουσία. Υποστηριζόμενοι από μειοψηφίε. Διότι η πλειοψηφία του θέλει να φύγουν. Και στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι συναντήθηκε χθε ο Μητσοτάκη μαζί με τον Ανδρουλάκη. Και του κάνει και καλαμπούρι, λέει ο Ανδρουλάκη. Τι να σα κεράσω, τον ρωτάει ο Μητσοτάκη. του λέει ο Ανδρουλάκη. Χοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχο <laughs> γίνονται ήδη επαφέ και υπάρχει το μασάζ προκειμένου να τα βρούνε για το ποιο θα είναι ο επόμενο πρόεδρο Δημοκρατία. Έχει εδώ και πολύ καιρό που σα έχω πει ότι εμένα δεν μου το βγάζετε από το μυαλό πω συζητούν ήδη τα ονόματα του Βαγγέλη Βενιζέλου, του άνθρωπου, του ανθρώπου ο οποίο δημιούργησε και έφερε και εφήρμοσε όχι μόνο τον έμφυα και το PSI και πάει λέγοντα, αλλά είναι και η Διαμαντοπούλου. Να μου το θυμηθείτε στην εξίσωση και γίνονται αυτές οι διαβουλέψεις, οι και αυτές οι επαφές πολύ απλά γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά και δεν θέλουν να χάσουν την εξουσία και θέλουν ξανά να επιστρέψουμε στο δίπολο συνεργασίας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας όπως το έχουμε ξαναδεί να συγκυβερνούν στο παρελθόν. Το λέει ο Άδωνης και είναι περήφανος ότι εγώ έχω συγκυβερνήσει μαζί σας δύο φορές. Ελάτε να τα βρούμε να ξανασυγκυβερνήσουμε και είναι η μειοψηφία παιδιά. Και εδώ πρέπει εμείς η πλειοψηφία, εμείς είμαστε η πλειοψηφία. Μπορεί να είμαστε διασπασμένοι, Μπορεί να τρώμε τον παπά και στεναχωριέμαι για τον τρόπο με τον οποίο τρώμε τον παπά και κυρίαρχα τον τρώνε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται. Παρ' όλα αυτά όμω την πατάνε από τα μέσα μαζική παραπληροφόρηση. Την πατάνε όπω την πατήσανε στο παρελθόν και με του παρτιάτε. Και το είδαμε αυτό το τσίρκο με τράνο πώ εξελίσσεται και το βλέπουμε ακόμα που παραμένει γραπωμένο στην εξουσία και ο Μητσοτάκη δεν ασχολείται γιατί τον βολεύει να υπάρχει και κάτι ακόμα που θα κρατάει διαιρεμένους και σπασμένου του Έλληνε πατριώτε. Εντάξει. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε τεράστια περιδίνηση. Το ίδιο και η Ελλάδα. Και έχουμε από την άλλη όχθη του Ατλαντικού έναν ανοϊκό πλανητάρχη, τον Biden, ο οποίο πηγαίνει σε συνδιασκέψει με άλλου ηγέτε άλλων κρατών και κόβει τον ύπνο και κοιμάται. Την ίδια ώρα έχουμε μια τρομερή εξέλιξη, παιδιά. Τρομερή εξέλιξη. Και αυτά θα έπρεπε να παίζουν τα μέσα μαζική παραπληροφόρηση, που όμω δεν το κάνουν. Ο εκπρόσωπο του Κογκρέσου με την διοίκηση Τραμπ, που δεν έχουν αναλάβει ακόμα, και γι' αυτό πρέπει να μετράμε μία-μία τι μέρε να δούμε τι θα γίνει, ονόματι Τζόνσον, έκανε μία βαρισιμαντή δήλωση σχετικά με τη χρηματοδότηση τη Ουκρανία. Έλα, αδελφέ μου, λίγο σε μένα, για να ακούσουμε λίγο τι ακριβώ είπε. Πραγματικά, αυτό που θα ακούσετε είναι μία βόμβα. Και θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή στα κανάλια. Αλλά δεν παίζει πουθενά. Είμαστε εμεί εδώ οι, οι επαναστάτε του ραδιοφώνου, οι επαναστάτε τη ενημέρωση, για να προσπαθήσουμε να σα δώσουμε πληροφόρηση για το πού πάει το πράγμα. Γιατί σύμφωνα με του δικού μα, δηλαδή, άμα δείτε, πρόσεξε τώρα, να σα δείξω μία φωτογραφία. Θα σα δείξω μία φωτογραφία. Να δείτε τι ανέβασε ο προσκυνημένο γεραπετρίτη στο προσωπικό του λογαριασμό. Δείτε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή εδώ η φωτογραφία είναι ο Γεραπετρίτης, βγαίνει φωτογραφία μαζί με τον ομόλογό του από την, ε, από την, Ουκρανία, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του Συνόδου του ΝΑΤΟ και βγαίνουν τα συντρόφια. Κρατάει ο ένα το χέρι του άλλου και βγαίνουν μια φωτογραφία έτσι δυναμική, ότι εγώ I got your back, ρε παιδί μου, ότι σε υποστηρίζω, σε στηρίζω, τον βλέπετε. Ε, μαγιά, ο Γεραπετρίτης μαζί με τον ομόλογό του τον Ουκρανό. Εδώ, κάθεται ε, ε, χέρι-χέρι, δίνουν σφιχτή χειραψία και λένε ότι είμαστε μαζί. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Γεραπετρίτης. Εντάξει, ο Γεραπετρίτης με αυτή τη χειραψία εδώ πέρα που το παίζει η Μπρούκλης και μάγκα, ουσιαστικά θέλει να μα πει ότι εμεί είμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία και ότι στηρίζουμε του Ουκρανού. Και έρχομαι εγώ χθε το βράδυ στο Κογκρέσο, όπου δίνει μία συνέντευξη και μιλάει σε δημοσιογράφου ο εκπρόσωπο Τζόνσον και ουσιαστικά λέει τα παρακάτω. Έλα σε μένα, πάμε. Η κυβέρνηση του Biden, ζήτησε να προσθεθούν 24 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Σκοπεύετε να το προχωρήσετε αυτό, σκοπεύετε να το εγκρίνετε. Τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ρωτάει ο δημοσιογράφος, ο Biden ζήτησε να δώσουν 24 δισεκατομμύρια δολάρια στους Ουκρανούς. Σκοπεύετε κύριε εκπρόσωπε του Κογκρέσου Άμεση συνεργάτη του Ντόναλτ Τραμπ, να εξακολουθήσετε αυτή τη χρηματοδότηση των 24 δισεκατομμύριων ευρώ που αποφάσισε ο απερχόμενο κοιμισμένο πλανητάρχη. Είναι και άσχημο, δεν είναι ούτε καν ωραία κοιμωμένη. Είναι η άσχημη κοιμωμένη, ο Τζο Μπάιντεν. Τι θα κάνετε, Ποια θα είναι. I'm not η θέση to do that. Σας. Um... Δεν σκοπεύω να το κάνω αυτό, λέει ο εκπρόσωπο του Κογκρέσου Τζόνσον. Υπάρχουν εξελίξει. Κάθε λεπτό που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, υπάρχουν εξελίξεις στην Ουκρανία. Uh, I think, I... Όπως προβλέψαμε you, και όπως είπα σε εσάς election, τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, Donald Trump elected, will... αν εκλεγεί ο Ντόναλτ Τραμπ, θα αλλάξει αυτή η δυναμική του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου. So... Και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Δεν είναι η θέση του Τζο Μπάιντεν να αποφασίσει αυτή την να κάνει, να αποφασίσει αυτή χρηματοδότηση τώρα. We have a newly Έχουμε ένα νέο εκλεγμένο πρόεδρο και θα περιμένουμε τις οδηγίες από τον νέο αρχηγό μας all of that. So, I, για όλα αυτά. Άρα δεν περιμένω να προκύψει κάποια right. χρηματοδότηση right. για την Ουκρανία τώρα. Τελείωσε, αδερφέ μου. Δεν περιμένω, λέει, εφθαρσός ο εκπρόσωπο Τζόνσον του Κογκρέσου να προκύψει χρηματοδότηση για την Ουκρανία τώρα. Τέλο τα όπλα. Τέλο. No more. Stop the war, stop the guns. Stop the funding. Σταματήστε τα όπλα, σταματήστε τον πόλεμο, σταματήστε τη χρηματοδότηση. Αυτό λέει ο Τζόνσον. Και εμεί έχουμε παιδιά, αλήθεια δηλαδή, έχουμε το γεραπετρίτη να βγαίνει φωτογραφία με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανία και να δίνει χέρι χέρι-χέρι με τον Ουκρανό. Που κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, διότι έχει λήξει η θητεία του Ζελένσκι. Και παρανόμως βρίσκονται στην εξουσία αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία στην Ουκρανία. Ο δικός μας, ο προσκυνημένος του Ερντογάν Γεραπετρίτης, αυτός ο πολιτικός Σαλτιμπάνγκος, δηλώνει ξεκάθαρα ότι είμαστε υπέρ των Ουκρανών με όπλα και με χρήματα, χρήματα και πάει λέγοντα. Και εδώ έρχεται το Κογκρέσο και σου λέει τέλο. No more, κομμένα. Κομμένα πια τα δανεικά. Ο Μπέο πώ και δεν τον κάλεσε και το ρέμο και κάλεσε τον Αργυρό. Τι έγινε, Είχαμε... είναι μπλεγμένος με δικαστικέ περιπέτειες ο ρέμο γι' αυτό και πήρε τον Αργυρό. Και εσεί ρε, είναι δυνατόν να μην έχετε ήχο στον Αργυρό. Θα φάτε ξύλο από τον Μπέο, θα σα Ρε τι τραβάμε. Ρε τι τραβάμε με τον Γεραπετρίτη. Θα τα δούμε και αυτά. Θέλω να έρθω σε κάτι τώρα και θα ζητήσω και τη βοήθειά σας αδέρφια. Σήμερα θα το κάνω κούγκι, να ξέρετε. Διότι χθε φώναζα για το γεγονός ότι πληροφορήθηκα πώς γίνουν τα ρεπορτάζ μου ρε Εδώ δεν ήμουνα και χθε και έλεγα ότι αν τολμήσετε και ξεκινάτε να γράφετε όπως άκουσα να λέει ένας αστυνομικός εκεί στη Νέα Ελβετία στον τερματικό σταθμό του μετρό θα γίνει χαμός θα το σηκώσω πολύ ψηλά το θέμα. Χθε δεν το έλεγα. Τελειώνω την εκπομπή και ένα φίλο με στέλνει ένα βίντεο από τη Νέα Ελβετία. Έχουν αρχίσει και ζωγραφίζουν. Ζωγραφίζουν. Και φώναζα και έλεγα. Δηλαδή, μα λέτε, κάναμε μετρό. Μην κατεβαίνετε με τα αυτοκίνητά σα στο κέντρο. Εγώ για να κατέβω με το αυτοκίνητό μου τόσα χρόνια που κατέβαινα με τα αυτοκίνητό μου στο κέντρο, πάρκαρα 15 λεπτά μακριά από, το, από τη δουλειά μου, επειδή κατεβαίνω και νωρί και μπορούσα να βρω να παρκάρω. Σένα από τα ελάχιστα, πραγματικά ελάχιστα ελεύθερα πάρκινγκ που υπάρχει στο κέντρο της Θεσσαλονίκη μετά τα δικαστήρια εκεί στα, στην... στην ε, πώς τη λέγεται τέλος πάντων μακριά δεν έχει σημασία τώρα ε, σε ένα από τα ελάχιστα ελεύθερα πάρκινγκ για να βρω να παρκάρω και περπατούσε ένα τέταρτο μέχρι να έρθω εδώ πέρα στο γραφείο και εμένα λοιπόν που μου λες μην κατεβαίνεις με το αυτοκίνητο στο κέντρο εμένα, όλους έτσι πάρε το μετρό, ωραία το μετρό εξυπηρετεί το Δήμο Θεσσαλονίκη και μόνο. Έχει 13 στάσει εντό Δήμου. Εντάξει. Οπότε, εμεί που είμαστε από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, είμαι εγώ, καλά, η Δυτική δεν βολεύεται καθόλου. Από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, από Καλαμαριά, από Θέρμη, από Σουρωτή που είμαι εγώ, από Αγία Παρασκευή, από Τρίλοφο, από Καρδία, από όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη, αν θέλει να κατέβει με το, κέντρο, με το μετρό στο κέντρο τη πόλη, πάει στον τερματικό τη Νέα Ελβετία να αφήσει το αυτοκίνητο εκεί, να πάρει το μετρό και να κατέβει. Σωστά. Τι πιο λογικό θα έλεγε κανεί. Που λέει και ο Ησαγκελάτο. Και εχθέ λοιπόν μου στέλνει ο άνθρωπο μήνυμα με ένα βίντεο ότι ζωγραφίζουν και έχουν γράψει και τα πεζοδρόμια. Παίρνω το βίντεο λοιπόν και το ανεβάζω στο Twitter. Και κάνω ένα σχόλιο και του λέω: Τι είναι αυτάρεση. Τι είναι αυτάρεση. Είναι δυνατόν πρώτη μέρα, πρώτη μέρα χθε ήταν με. Πώ το λένε, Με εισιτήριο. Πρώτη μέρα με εισιτήριο. Και έχετε βγει έξω και γράφετε τον κόσμο. Και συγκεκριμένα έτσι για να είμαι ακριβή, αυτό το οποίο έγραψα είναι. Αυτά είναι. Βροχή από ραβασάκια βγήκαν και γράφουν του ανθρώπου που άφησαν το αυτοκίνητό του στον τερματικό σταθμό τη Νέα Ελβετία στο Μετρό Θεσσαλονίκη. Τι και αν δεν έχει πάρκινγκ, ατομική ευθύνη. Τι και αν δεν έχει πάρκινγκ. Εκεί δεν έχει πάρκινγκ. Έχει. Υπάρχουν κυριολεκτικά 30, μπορεί να λέω και πολλέ, 30-35 θέσει παρκαρίσματο και από εκεί και πέρα τίποτα. Και πήγαινε όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη λοιπόν να πάρει το μετρό γιατί σου λένε κατέβαμε το μετρό για να μην δημιουργείται πρόβλημα στο κέντρο. Και άστο κάπου. Εκεί ο δρόμο είναι μεγάλο. Είναι δύο λωρίδε δρόμο. Και πάρκαναν στη μία. Και άφηναν μία λωρίδα να περνάνε τα αυτοκίνητα, να περνάνε τα λεωφορεία. Κανονικά δεν έχει. Δεν λέω να πα να γράψει αυτόν ο οποίο έχει κόψει το σημείο, έχει παρκάρει στη γωνία, έχει παρκάρει πάνω στη θέση αναπήρου. Αλλά αν δεν ενοχλεί το αυτοκίνητο, εφόσον δεν έχει κάνει τίποτα για να προβλέψει θέσει παρκαρίσματο, τι θα κάνουμε ρε παιδιά, πότε θα βάλουμε στο, στο κεφάλι μα. Το ανεβάζω, παιδιά, λοιπόν, αυτό το σχόλιο και μπαίνουν από κάτω συντονισμένα τα τρόλ του Μαξίμου γιατί τους χάλασε το αφήγημα του τέλειου μετρό, που δεν είναι, που δεν είναι. Έχει αποτύπωμα σοβαρό, πιστεύω, στο κέντρο της πόλης, όμως δεν είναι ολόκληρο. Διότι δεν εξυπηρετεί ούτε την Ανατολική Θεσσαλονίκη όπως θα έπρεπε, την Δυτική καθόλου, δεν διασυνδέει το αεροδρόμιο και πάει λέγοντας. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και μπαίνουν παιδιά από κάτω, σου μιλάω Κώστα, μιλιούνια. Να μου την πέφτουνε, να με βρίζουνε. Τι είσαι εσύ ρε δημοσιογράφος που παρακινείς το παράνομο παρκάρισμα. Έλα εδώ βρε μπαγλαμά που είσαι από τον καναπέ σου και κάθεσαι και μου ασκείς κριτική. Δεν ξέρεις πως είναι η Θεσσαλονίκη. Είσαι δεν με ενδιαφέρει που είσαι στην υπόγα του Μαξίμου και θα ασκείς εσύ σε μένα κριτική και θα μου πεις ότι υποκοινώ τον κόσμο να πάει να παρκάρει παράνομα. Αυτή την αστυνομία θέλουμε. Και τα παίρνω στο κρανίο για το πέσιμο που έχω φάει, δεν απαντάω, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι, δεν, δεν, μπαίνω στη διαδικασία. Γιατί αν κάθεσαι να ασχοληθεί με τον ηλίθιο, γίνεσαι και εσύ ηλίθιο. Και πηγαίνω ο ίδιο λοιπόν στην Ελβετία. Και την ώρα που φτάνω, ρε Κώστα, τι βλέπω. Όχι, εμένα δεν με γράψανε γιατί επειδή πηγαίνω νωρί, δεν το κάνω για μένα. Και, και εμένα να μην είχαν γράψει. Το ίδιο πράγμα είναι λογικό. Επειδή πηγαίνω νωρί, εγώ προλαβαίνω να παρκάρω σε κάποια από τι 30 θέσει, ρε παιδί. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Και δεν μ' αρέσει να παρκάρω εγώ. Εμένα δεν μ' αρέσει να παρκάρω παράνομα. Το αποφεύγω. Γι' αυτό και σου λέω πηγαίνω και περπατάω 15 λεπτά. Τόσα χρόνια. Θα μπορούσα να μπαίνω μέσα σε κάτι στενά, να καβατζώνω, ε, πώς το λένε, πεζοδρόμια, να κλείνω ε, δρόμους. Δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Με εκνευρίζει. Αλλά άλλο τώρα, το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ πέρα έχει ένα έργο το οποίο υποτίθεται τα να, το... να το διαφημίσουμε, εγώ το έκανα η Νέα Δημοκρατία και μπράβο μα και τα λοιπά και τα λοιπά. Χαζομάρε τώρα, βλακίε, επικοινωνιακά παιχνίδια. Και εκεί που πρέπει ο κόσμο να το χρησιμοποιήσει, πέφτουν τα, 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 τα ραβασάκια τη τροχιά βροχή. Πάω λοιπόν ο ίδιο, εχθέ το μεσημέρι, φεύγοντα από εδώ. Πάω στη Νέα Ελβετία, κατεβαίνω κάτω, όλα τα ροζ χαρτάκια και ξαναπερνάει η αστυνομία ξαναπερνάει, δεν με νοιάζει αν έχει δικαίωμα. Δεν με νοιάζει αν έχει δικαίωμα. Και περνάει η αστυνομία, ξαναγράφει η αυτοκίνητα και παίρνει και πινακίδες. Και παίρνει και πινακίδες. Είχανε παρκάρει παράνομα. Είχανε παρκάρει παράνομα. Πού να τα βάλουνε ρε παιδιά. Θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές με το που θα γυρίσω από το διάλειμμα. Και θέλω να μου πείτε. Εγώ είμαι λάθος. Εγώ είμαι λάθος. Δεν θα έπρεπε εκεί δεκαετίες ολόκληρες να έχουν απαλωτριωθεί τα γύρω σημεία που υπάρχουν για να γίνουν τα πάρκινγκ. Τι περιμένουμε, να πάει ο ιδιώτης να κάνει πάρκινγκ, να σου λέει 12 ευρώ το 8 ώρο, αν θέλεις. Πάλι σε κολλητούς θα τα δώσετε. Δεν θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει η πολιτεία, ο Δήμος, δεν με ενδιαφέρει ποιο, αδιαφορώ. Για αυτού του ανθρώπου που του λες κατέβα στο κέντρο με το μετρό ή μην πάρει το αυτοκίνητό σου τέλο πάντων. Πώ θα πάω εγώ δηλαδή από τη σουρωτή. Ο άλλο λέει πήγαινε με τα πόδια. Άκου τη γράφει ο άλλο, ο, καναπεδάτο. Γιατί ρε ένα δεν πηγαίνει με τα πόδια. Πώ θα πάω ευλάκα με, με τα πόδια από τη σουρωτή. Να πάρει το πατίνι. Πώ θα πάω με το πατίνι από τη θέρμη. Γιατί δεν περπατά να πα με το λεωφορείο. Από πού. Ξέρει κάθε πόση ώρα περνάει λεωφορείο. Από τη σουρωτή για να έρθει, που δεν υπάρχει. Από τη σουρωτή για να πάρω λεωφορείο και να πάω λεωφορείο θα πρέπει να πάω. Από τη σουρωτή Σταθμό IKEA, από IKEA, δεν ξέρω ποια τα λεωφορεία, δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσω εγώ 4 ώρα από το σπίτι μου. Για να μην πάρω το αυτοκίνητο. Οι μπαγλαμάδε. Και θέλω να σα ρωτήσω ο ευθαρσό. Θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι με το πάρκινγκ. και τι πρέπει να κάνει ο κόσμο. Και να ρωτήσω και το άλλο. Η αστυνομία δεν θα έπρεπε να δείχνει ανοχή. Ακούω την ποτήτη στα αυτιά μου. Η αστυνομία δεν θα έπρεπε να δείχνει ανοχή. Τουλάχιστον για το πρώτο χρονικό διάστημα, μέχρι να δούμε λίγο πώ θα κινηθεί το πράγμα. Εγώ δεν λέω να κλείνει ο άλλο στον δρόμο. Άμα κλείσει, φέρει το γερανό και σήκωσέ το. Αν έχει παρκάρει σε θέση που είναι για να παρκάρει ανάπηρο, φέρει το γερανό και σήκωσέ το. Απλά μπαμπαμ. Μπαμ, βάλτε 7 κλήσει. Αλλά το πήγα εγώ εκεί πέρα. Και γενικότερα το πρόβλημα με την αστυνομία είναι, δεν ξέρω, δηλαδή λε και κόβετε κλήσει και παίρνετε κάποιο πόνου. Ευσαρθώ να σα ρωτήσω. Και αν με ακούτε, που ξέρω ότι με ακούτε και αστυνομικοί, εμεί μαζί σα θέλουμε να είμαστε. Μαζί σα θέλουμε να είμαστε και είμαστε μαζί σα. Αλλά μη μα τα κάνετε αυτά. Μη μα τα κάνετε αυτά. Και, να πω... και, θέλω να θα ανοίξω τηλεφωνικέ γραμμέ που θα γυρίσω από το διάλειμμα. Και θα πω και κάτι ακόμα. Τώρα που λέω για του αστυνομικού. Μου στέλνει χθε το βράδυ, χτυπάει το. ήμουν ακόμα, δεν είχα κοιμηθεί. Χτυπάει το τηλέφωνό μου κατά τις μήνυμα, τέλο πάντων, κατά τι μία-μία παρά. Και είναι ο φίλο ο Κώστας. Και μου λέει, αδελφέ, συγγνώμη για το ακατάλληλο, αλλά έχω ο φίλο ο Κώστας να ξέρετε, είναι ο άνθρωπο ο οποίο μου είχε στείλει, επειδή λόγω δουλειά, το βίντεο αυτό με το Disney, το κανάλι με το. που έχει δύο κοριτσάκια λεσβείε, παιδικό, κινούμενα σχέδια, πριν από δύο χρόνια το είχα βγάλει. Ο Κώστας μου το είχε στείλει. Γιατί είναι του επαγγέλματο. Σχετικά με τα... με τα κινούμενα σχέδια, ταινίε και πάει λέγοντα. Τώρα ξύπνησαν κάποιοι που το είδαν, λέει, στο Starland. Τώρα ξυπνήσατε, ρε. Τώρα ξυπνήσατε. Και το κάνετε θέμα. Δύο χρόνια πίσω, ρε. Φωνάζουμε. Δύο χρόνια. Γι αυτό, γι' αυτό, μου τη δίνει. Ότι όλοι. Α, κοίτα τι ωραία που το είπε αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι σαν αυτού οι οποίοι βγαίνουν και πανηγυρίζουν και χορεύουν τώρα, λέει για τον Τραμπ που κέρδισε. Και πριν από λίγο καιρό δεν μα άρεσε εμά ο Τραμπ. Αλλά τώρα είμαστε τραμπικοί. Άντε βρε απαταιώνε. Μου στέλνει λοιπόν ο φίλο ο Κώστας ένα μήνυμα. Μου λέει: Στέφανε, λέει, η καρδιά μου πήγε και ήρθε. Κόντεψα να σκοτωθώ. Οδηγούσα, λέει, στο... στην Αθήνα, στην Κυφισιά, αν δεν κάνω λάθο, και από το αντίθετο ρεύμα έρχεται ένα πάνω μου. Ερχόταν στο αντίθετο ρεύμα, πατημένο, πατημένο. Ήταν ένα χιουντάι, μέσω σκοτάδι, στο αντίθετο ρεύμα. Προσπαθούσα να τον αποφύγω, τον απέφυγα τελευταία στιγμή. Σταματάω το αυτοκίνητο και το βλέπω μπαίνει ανάποδα στην εθνική οδό. Μάθερε, λέει, τι έγινε. Σταμάτησα μετά σε κάτι αστυνομικού βία. Του είπα, ρε παιδιά, τι κάνει αυτό, θα μα σκοτώσει, κυνηγήστε τον. Τι ήταν, λαθροδιακινητής ήταν, τι ήταν. Κόστα μου το έψαξα. Έψαξα τι ήταν. Δεν ήταν λαθροδιακινητής Ήταν ευπαθή ομάδα. Η γνωστοί ευπαθή ομάδες η, ευπα... η ευπαθή ομάδα η οποία ασχολείται και με εμπόριο χαλκού. Εμπόριο σιδηρικών, τα κλέβουνε ήταν ένας Ρωμά ο οποίος μπήκε ανάποδα στην Εθνική Οδό τον καταδίωκαν οι αστυνομικοί οπ και δίας, μέχρι που καρφώθηκε πάνω σε ένα φορτηγό και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι καλά στην υγεία του αφού τον απεγκλωβίσατε τώρα αυτόν πώς πρέπει να τον τιμωρήσουν για πείτε μου τώρα εσύ. Δηλαδή, θα είμαι εγώ μέσα στο αυτοκίνητο, θα έχω την οικογένειά μου και θα μπει ο άλλο ανάποδα για να ξεφύγει από του αστυνομικού. Και να έχουμε καταδίωξη στην εθνική οδό ή μέσα σε δρόμου. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν κρέμασμα, κυριολεκτικά. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν κρέμασμα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε με αυτή την ασυλία που απολαμβάνει αυτή η συμπαθέστατη κατά τα άλλα μειοψηφία. Θα πάμε. Είναι καλά, λέει στην υγεία του. Έτσι μου είπανε. Είναι καλά στην υγεία του. Λέω Κασίλα μου, δεν ρώτησα, λέω ότι είναι καλά. Λέω ποιο ήταν. Είναι καλά στην υγεία του. Και να μην ήταν. Θα είχα βάλει τη γάτα μου να κλάψει. Είναι μεγάλη πληγή, να ξέρετε. Είναι μεγάλη πληγή. Κάτι πρέπει να γίνει με δάφτους. Δεν πάει η κατάσταση. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Ε... θα πάω στο πρώτο διάλειμμα για την ημέρα και θέλω να γυρίσω και να ανοιξω τηλεφωνικες γραμμε 2 31 ραμές 2 31 2-310-506-77 και στο 6907-483-484 μπορείτε να στείλετε μήνυμα 6907-483-484 σας ρωτάω αν εγώ είμαι λάθος όταν λέω ότι δεν έπρεπε να μπει στη διαδικασία η αστυνομία να δίνει διπλέ κλήσει και να μαζεύει πινακίδε εχθέ στον τερματικό σταθμό τη ε, Νέα Ελβετία. Και ότι γενικότερα θα πρέπει να σταματήσει, λέω εγώ, η αστυνομία να εξαντλεί την αυστηρότητά τη ε, στο πάρκινγκ. Όταν ειδικά δεν είναι εξόφθαλμε περιπτώσει που ενοχλούν τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, την ομαλή κυκλοφορία. Όπω γίνεται σε πολλέ περιπτώσει στο κέντρο τη πόλη. Πάμε διάλειμμα και έρχομαι. <Το> λοιπόν, εδώ είμαστε. Ανοίγω το τηλέφωνα 231-0500-676, 231-0500-677. ακου τι... μου γράφει ο άλλος. Άκου τι μου γράφει ο άλλος. Το να δικαιολογεί αυτόν που παρκάρει παράνομα γιατί δεν έχει θέση πάρκινγκ είναι σαν να δικαιολογεί τον κλέφτη επειδή δεν έχει να πληρώσει, τον βιαστή επειδή δεν έχει γκόμενα κτλ. Δίνει άλλο θέση σε κάθε παρανομία απλά με τον όρο να υπάρχει μια δικαιολογία. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα εγώ σου απαντάω με το ίδιο ερώτημα που μου θέτεις. Αλήθεια τώρα εσύ. Τι σχέση έχει ρε μπαγλαμά του καναπέ το ένα με το άλλο. Τι σχέση έχει το ότι εγώ θα βιάσω γιατί δεν έχω ξέρω εγώ γυναίκα με το ότι θα παρκάρω το αυτοκίνητό μου κάπου που δεν ενοχλεί επειδή απλά κάποιος το χαρακτηρίζει ως παράνομο. Και στη τελική ανάλυση τι πάει να πει παράνομη στάση. Τι πάει να πει παράνομο παρκάρισμα. Ποιο το αποφασίζει. Εκεί κάνανε ένα χώρο. Υπάρχουν δύο λωρίδε από τη μια και δύο λωρίδε από την άλλη. Να, για να μπορεί να παρκάρει τα αυτοκίνητα του ο κόσμος. Πού θα τα αφήσει το κεφάλι του να τα βάλει. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Δεν δικαιολογώ. Λέω ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Δίπλα υπάρχουν χώροι. Το αλατίνι γιατί δεν έχει γίνει κάτι να, να, μπορεί να παρκάρει εκεί ο κόσμο. Γιατί άλλες, τα άλλα τα χωράφια τα οποία είναι εκεί πέρα ανεκμετάλλευτα, για ποιο λόγο δεν τα έχουν απαλωτριώσει. Πάμε στα τηλέφωνα, ελάτε, καλημέρα. Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα. Στέφανε, μισέ δουλειέ ω συνήθω. Και φέρνω τώρα ένα παράδειγμα παρόμοιο τώρα μα. Για πε μου. Από εκεί που ξεκινάει η Εγνατία που, που δημιουργήθηκε από την Πελοπόννησο, που ξε, ακριβώ ξεκινάει Μέχρι πάνω που τερματίζει προ τον Εύρο, πόσα πάρκιν έχει σε, όλη, σε όλα αυτά δεν τα πράγματα. Δεν θέλω τα... να ξέρει, αδελφέ μου, δεν θέλω να. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει. Α, δεν α, έχει. Α. Έχει λίγα. Έχει λίγα. Ή Αλλά λίγα. δεν είναι το ίδιο πώς πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πώς δεν είναι, βρε Στέφαν, Μισελ, δεν δουλειές, είναι δουλειές. το ίδιο πράγμα. Φέρω το παράδειγμα που λέει: ναι. δουλειές. Ακούσε με το χρόνο που μη... ανάφερα μη... εγώ, γιατί μη... να είναι έτσι. Στη Γαλλία, παράδειγμα, στη Γαλλία, αυτή οι δρόμοι. Εδώ ρε άνθρωποι, έχουμε λοιπόν, περιφερειακό χωρί λέα. Κάθε χωρίς 10 χιλιόμετρα υπάρχει, κάθε 10 υπάρχει, υπάρχει. Ναι, δεν διαφωνώ, ανάγκη. δεν διαφωνώ. Εδώ έχουμε ναι. περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη χωρί ναι. λέα, χωρί λωρίδα εκτάκτου ανάγκη. Τι λέμε, χωρί ένα ναι, πάρκι, ένα πάρκι. Τι να λέμε τώρα. Το δεν θέλω να το γενικεύσουμε, να σε καλά ευχαριστώ. Θέλω ειδικά. Θα έπρεπε η αστυνομία να γράφει ναι ή όχι. Αυτό σα ρωτάω. Είναι απλό το πράγμα. Γιατί μου την έπεσαν όλα τα τρόλ του Μαξίμου και μου λένε ότι διεγύρωσε ανυπακοή και σε προκαλώ παρανομία και ανομία και πάει λέγοντα. Θα έπρεπε η αστυνομία να γράφει του ανθρώπου οι οποίοι υποτίθεται πάνε να πάρουν το μετρό για να πάρουν. Όχι, υποτίθεται. πάνε να πάρουν το μετρό για να κάνουν μεροκάματα. Δεν πάνε να κάνουν βόλτε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σα. Ε, Στέφανε, εγώ είμαι. Ναι. Φίλε μου, εγώ σαν επαγγελματία οδηγό που είμαι. Ναι και Θεσσαλονικιό, έχω να πω ότι αυτό με το δημόσιο λόγο που, που έχει και λε είναι απαράδεκτο, φίλε μου. Να κάθεσαι να υπερασπίζεσαι του αυτού που διπλοπαρκάρουν, αυτού που παρκάρουν όπου Μπράβο. απαγορεύεται. Για πε, για πε, για εξήγησε το μου λιγάκι τώρα. Εγώ τι θα κάνω που θέλω να πάω στην δουλειά μου. Στο εξωτερικό τι κάνουν. Έχουν πάρκινγκ. Στο εξωτερικό, επειδή εγώ είμαι οδηγό Νταλίκα ναι. και ξέρω, άμα παρκάρει σε ένα σημείο που δεν επιτρέπεται, πέντε λεπτά έχει έρθει ο γερανό, στο έχει σηκώσει, και έχεις πληρώσει 300 ευρώ πρόστιμο. Ε, πόσο, πόσο, πόσες α... επιλογές έχουν στο εξωτερικό, αδελφέ. Έχουν, εγώ... δημο... έχουν τα πάρκινγκ. Εγώ πάρκι... τι έχω, ράδελφε, τα... εγώ τι έχω. Δεν έχει πάρκινγκ η Θεσσαλονίκη. Σου μιλάω, πληρώ... δεν μου λες, πες να... μου λίγο, είσαι, να... Από, να... Θεσσαλονίκη? Ρεπτά, είσαι από Θεσσαλονίκη, είσαι από Θεσσαλονίκη, είσαι από Θεσσαλονίκη. Το ναι. σταθμό της Νέας Ελβετίας, το ξέρεις? Το ξέρω, ναι. Έχεις πάει, τον έχεις δει? Σίγουρα, άμα θα ψάξει το GPS, θα βρει κάποιο πάρκο. Ε, ποιο GPS, ρε φίλε, τώρα να με τρελάνει τελείω τώρα. Ε, τι ρε φίλε, δηλαδή, πες μου έχει λίγο. Έχει πάει, ε, να ψάξει έχ... να βρει να, να παρκάρει εκεί στην περιοχή. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα... έχει βγει σε, χώρε του εξωτερικού. Πού τα βλέπει αυτά, ρε φίλε, που βλέπει εδώ πέρα χωρί κράνο, χωρί ζώνη, το παιδί μέσα. Μη ετύμα. μου, μου γενικεύει κάτι τώρα. Μου γενικ... αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι, κάποια κάποια άλλο πρέπει... είναι κάτι άλλο από αυτό που λε. Είναι κάτι άλλο από αυτό που λε. Πρέπει να βρούμε παιδεία στην οδήγηση. Αυτό που βλέπουμε στους ελληνικούς Αδελφέ μου, δρόμους λέ, όχι, άκουσε, ούτε Πάλι στην Αλβανία Πάλι δεν γενικεύεις, τα... γενικεύεις κάτι το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο έθεσα. Αυτό συμφωνώ, τώρα σου πω ότι συμφωνώ, βγαίνω στην Αλβανία, πάω στα Σκόπια και αυτό το πράγμα, αυτό δε, το ρε, ξέρεις, που ξέρεις δε... τι κάνεις τώρα, υπερασπίζεσαι δε. το γεγονός ότι δεν υπάρχει πάρκινγκ, το καταλαβαίνεις. Αντί Μα να ξεκινήσουμε, πού υπάρχει, υπάρχει. υπάρχει πάρκινγκ, πού υπάρχει πάρκινγκ στην Ελβετία. Σίγουρα, άμα τώρα εγώ άμα Πήγαινε, τράβα, τράβα και βρέ, τράβα και βρέ! Και, και πιέζουν και που είναι να δεν είναι ωραίο, Πήγαινε που και βρέθηκαν αυτό το πράγμα. Συμβάλλω γιατί εγώ απαιτώ να υπάρχουν πάρκινγκ στα μετρό. Απαιτώ από την αστυνομία να είναι μαζί μα και όχι να μα βάζουν, βάζουν και να μα βάζουν του Και Εγώ απαιτώ όπως πολλοί κόσμο να μπει μια τάξη στους δρόμου. Και εγώ το απαιτώ αυτό. Ε, ναι, αλλά βάλω. Δεν, δεν συμβαίνει όχι, αυτό. Αυτό εδώ ξέρει τι γίνεται. Γιατί το γυρνάμε ξανά στην ατομική ευθύνη ότι ο πολίτη φταίει. Δεν φταίει ο πολίτη. Αυτό το ρήμα ε, ε, το κράτο Το κράτο σε συμμορφώνει. Πώ δεν συμμορφώνει. Ότι, κοιτάξει, δεν το κράτο το μόνο κάνει με τιμωρεί. Χωρί να μου δίνει άλλε επιλογέ. Εγώ δεν έχω επιλογή. Ε, από ε, Ανατολική Θεσσαλονίκη ε, δεν, δεν μπορώ ε, να πάρω το λεωφορείο από το σπίτι μου και να έρθω. Γιατί περνάει ένα λεωφορείο ανά 45 λεπτά. Κατέ... Στο κορδελιό έχεις κατέβει. Πώς δεν Πώς έχω, έχω κατέβει. Πώς δεν Πώς έχω κατέβει. Το, κορδελιό... το κορδελιό. Το κορδελιό και όλη, όλοι η Δυτική Θεσσαλονίκη σε σχέση με το μετρό είναι ξεχασμένη. Είναι ισχρό αυτό το πράγμα. Εδώ πρέπει να φωνάζουμε για σωστές, σωστές τέτοιες, σωστές υποδομές. Όχι για, ναι, να, για γιατί δυτικά, να, να, μου κάνεις πάρετε. να με εγκαλείς γιατί εγώ αυτή τη στιγμή βγαίνω και λέω εφθαρσός και δεν φοβάμαι να το πω. Ότι η αστυνομία θα έπρεπε να κάνει κράτη και να μην βγαίνει να ζωγραφίζει Όλους τους ανθρώπους. Κοίταξε, το ότι γράφουν εμά και δεν γράφουν του γη του, ναι, εγώ συμφωνώ μαζί του. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ότι, ότι σε αυτού δείχνουν ασυλία και εκεί τα λέω, ναι. Αυτό αλλά είναι τιμωρία. Αυτό είναι, άλλο αυτό είναι τιμωρία και ξέρει τι θέλουν να κάνουν. Ναι. Πάλι θέλουν να, να, να τα δώσουν σε ιδιώτε. Γιατί εκεί θα δει να ξεφιντρώνουν ναι. ιδιωτικά πάρκινγκ. Ακού Ιδιωτι... λίγο φίλε μου, Στέφανε, σε όλη την Ευρώπη, τη γερανή, εκεί πέρα τα σημεία που ρυθμίζουν τα πάρκινγκ, όλα αυτά είναι ιδιωτικά. Ναι, αλλά έχω επιλογέ, αδελφέ μου. Έχω επιλογέ. <ΣΣ> έχω ναι, στη μία ώρα, δύο ώρα στη πέρα. Γερμανία, στη Γερμανία, ανά μία ώρα περνάει, περνάνε πέντε λεωφορεία. Πέντε λεωφορεία <Σι> περνάνε. Μαζί σου, και εμένα σου, περνάνε ένα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε όμως, Υπάρχουν, υπάρχουν πολλαπλά μέσα, μαζική μεταφορά. Εδώ πέρα τι. Θα δούμε τα, ιδιωτικά ταξί, θα σε αναγκάσουν. σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν πάρκινγκ. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν πάρκινγκ. Εγώ πάντως σου μιλάω για το θέμα το δικό. Αυτό που βλέπεις εδώ πέρα, ε, παρκαρίσματα σαν ανάπηρους. συμφωνώ. Ε, Μα τι είπα, δεν με άκουσες. Δεν με άκουσες τι είπα. Δεν με άκουσες τι είπα. Είπα, πάρκαρε στη θέση αναπήρου. Κόψε τον πισινό. Πάρκαρε ναι, σε θέση, ναι. πάρκαρε πάνω Απλά... στη διάβαση. Πάρ του την πινακίδα. Πάρκαρε ε, παράνομα εφέρα. και κόβει την ε, κυκλοφορία. Ναι, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για, για ανθρώπους του μεροκάματου οι οποίοι τιμωρούνται και ξανά έχουμε το μυτσοτάκι να σου λέει για το ευθύνη. Να σε καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ. Ε. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή. Ελάτε. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα. Έπειλε, ε, τώρα τρελαθούμε πρωί-πρωί. Τι είναι αυτά που ακούω. Ο καθένα είναι υπεύθυνο για την άποψή του, αδελφέ μου. Τι ακούω, ένα αφού το είπε. Εγώ το, θέλω, τη σου, θέλω τη, δική σου, άποψη. Άσε τι Η άλλο. δική μου η άποψη είναι σαν τη δική σου. Πάρκαρε σε, σε αεράπανα να σου να σου πάρουν τα πάντα. Πάρκατε σε διάβαση. Να σου τα πάρουν τα πάντα. Εδώ όμω έχουμε κάτι Όταν άλλο. Όμως, Εδώ έχουμε μεροκα... του... ανθρώπου του μεροκάματου. Δηλαδή, εγώ σου είπα τώρα το παράδειγμα τη Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αποδυτικά, ο, θρομ... ο... ο άνθρωπο δεν μπορεί καν να χρησιμοποιήσει το, το μέτρο. Να σου πω εγώ αποδυτικά που μένω κοντά στου δεκαόροφε. Ναι. Στη... Εκεί που είναι η δημοκρατία τη Άρη που ανεβαίνει πάνω τη Λαγκατά. Χαμό. Στα, στα μπαλκόνια, λοιπόν, στα μπαλκόνια τι τα, τα αυτοκίνητα. Άκου τι κάνουν και θα κλείσουν για να μην κάθεσαι όλο τη γραμμή. Πάνε και γράφουν στο κομμάτι πριν τι 12 ώρε που είναι τεράστια η λαγκατά. Και αν παρκάρει, είναι το πάρκο, ναι. πάνε και του γράφουν όλου. Ναι. Και δεν γράφουν στην Αγίου Δημητρίου που διπλοπαρκάρουν και τριπλοπαρκάρουν πολλέ φορέ. Εδώ φορές. κάτω στην Πολυτεχνείου, εδώ κάτω στην που έχει έρισμα που δεν ενοχλεί την κυκλοφορία. όσο, 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 όσο κίνηση και να έχει, το έρισμα που είναι προ τα μέσα δηλαδή, που είναι για να παρκάρει αυτοκίνητα, το γράφουν. Και ξέρει από πότε ξεκίνησαν να το γράφουνε. Ε. Από όταν πήγε σε ιδιώτη το πάρκινγκ το πενταόροφο που είναι απέναντι από το ραδιόφωνο. Έτσι. Και να πω και, και να Ο οποίο ιδιώτη δεν πάω, είναι και Έλληνα. Όταν παίζει ο Πάο και όταν παίζει ο Άρη. Τι. Πέρις... Τι. Που, που, που πώς δεν ξέρω, πήγε κανένα να γράψει. Τίποτα. Για πάνε να δει να δεις τι θα γίνει έξω από το. Άντε τώρα. Ε. άντε. Ε. άντε. Να είσαι καλά, γεια. Yeah. Yeah. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, Στεφάν. Καλημέρα. Έχει χτυπάσει τη βαγιά βιομηχανία του καθεστώτο. Τα πρόστιμα. Κατέβηκα φορέ στο κέντρο τελευταία εβδομάδα. Χρωστάω 80 ευρώ από δύο κλήσει. Πού πάρκαρε. Πού πάρκαρε. Ολιμπιάδο, Ολιμπιάδο ναι. και Κασάνδρου. Ενοχλούσε. Όχι. Εντάξει. Mm. Okay. Αλλά ξέρεις, το ένα ε, των κατοίκων, το άλλο του. Δηλαδή ε, έχουν βγει. Είναι κοπτήριο, παιδί μου. Είναι κοπτήριο. Λειτουργούν πα, παρανα... ως κοπτήριο. Ω τυραννία. Η τυραννία ε. επιβάλλεται να τα κάνει αυτά. Ε. Και αν πα κάποια στιγμή στο πάρκινγκ, Στέφανε, στο λιμάνι, περιμένει δέκα αυτοκίνητα που είναι γεμάτο για ό,τι θα βγει ο άλλο για να μπει εσύ. Και έχουν τα μούτρα αυτή η τύπη να σε βαράνε, κλείσει την ώρα. Περιμένει, άκουγα, μια... άκουγα σε μία συνέντευξή του πριν από δύο μέρε, τρει, νομίζω, τον Κυριακό Τον Βελόπουλο, να λέει ότι θα έπρεπε να έχει γίνει ε, προ τα μέσα να έχει φύγει η παραλία, να την έχουν φτιάξει έτσι να, να επεκταθούμε, δηλαδή προ τη θάλασσα μέσα στη Θεσσαλονίκη, και να γίνουν εκεί τεράστια, τερά, τεράστια πάρκινγκ Να πηγαίνει ο κόσμο να, πα, να παρκάρει τα αυτοκίνητα εκεί πέρα. Δηλαδή, ναι, το... άμα θέλει, υπάρχουν λύσει. Στο μεταξύ, στο Όχι, μεταξύ μα πληροφο... το θέμα είναι ότι δεν θέλουν. Έτσι. Απ' τη μια δεν υπάρχει λύση και απ' την άλλη σε βγάλω στο κεφάλι. Πληροφορούμε. Αν πάει στην παραλία, θα περιμένει πότε θα φύγουν 10 αυτοκίνητα, θα περιμένει τη σειρά για να βγουν για να μπει εσύ. Και, και πάντα. Και μου τραχτεί τύπη να σε χτυπάνε, να στο κεφάλι. Αλήπι. Εγώ ρωτάω, να σε καλά, αδελφέ μου. Ρωτάω ευθαρσώ, πρέπει η αστυνομία να πηγαίνει και να γράψει του ανθρώπου οι οποίοι πάνε να αφήσουν το αυτοκίνητο του, δεν έχουν πουθενά να τα αφήσουν και τα αφήνουν εκεί στα, στις ε, στάσεις του μετρό, ε, καλά, πιο κάτω δεν έχει τίποτα, ούτε για δείγμα. Να πας να τα αφήσει δηλαδή στη Βούλγαρη και να πάρεις την, ε, το μετρό από τη Βούλγαρη, δεν έχει δείγμα. Εκεί θα σε τσακίσουν. Έχουν βάλει και τον ποδηλατόδρομο τον οποίο τον ακύρωσαν. Α, ακυρώνεται παιδιά ο Αγγελούδης, σωστή κίνηση δήμαρχε. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει καν που το έκανε ο άλλο τότε με τον κορονοϊό. Ο προκάτοχό σου το έκανε ε, έκανε τη μισή νίκη σε ποδηλατόδρομο. Κατέβασε τον ποδηλατόδρομο που ήταν πάνω στο πλακόστρωτο και τον κατέβασε κάτω στον δρόμο. Και έκανε τον πιο επικίνδυνο, το πιο επικίνδυνο ποδηλατόδρομο σε όλο τον κόσμο. Τον είχαμε στη νίκη. Ακυρώνεται. Σε πολύ λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ποδηλατόδρομο στη νίκη. Άιντε. Άιντε λίγο να, έρθουμε λίγο στα ίσα μα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σα. Λοιπόν, κάτι άλλο να πω που έχει σχέση με την κυκλοφορία έτυχε να περπατά στο πεζοδρόμιο και να σου έρχεται από πίσω πα στο πεζοδρόμιο αυτό το δίτροχο το πατίνι. Ναι. Ε? ναι. Αυτή τι γίνεται με αυτού. Καλά, κοιτάξτε, μην τα μπλε, υπάρχουν τεράστια ζητήματα κυκλοφορικά και συμπεριφορικά. Ε, εάν, εάν παραπατήσουν λίγο. Ναι. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει, δίκιο έχει. δεν σου λέω yeah, ότι έχει yeah, άδικο. Yeah. Αυτά τα πατίνια δεν έπρεπε να κυκλοφορούν ούτε με στον δρόμο ούτε oh, πάνω από τον δρόμο. Εντάξει, θα έπρεπε να έχουν ειδικέ λωρίδε και να είναι εκεί πέρα. Όχι, oh, Γιατί oh, είναι επικίνδυνο. Εντάξει, το να καταργήσει, να... η δαιμονοποίηση δεν είναι σωστή. Ah, αλλά να, okay. σε... να σεβόμαστε του κανόνε. Δεν μπορεί να είσαι με το πατίνι πάνω στο, yeah, yeah. Πάνω στο, Ειδικά, από Αγίου Πάντων για να πα μέχρι όλη τη Θεσσαλονίκη. Σε την Ελλάδα είναι αυτό. Δεν είναι το Έρχεται ο πίσω και με ταχύτητα. Ναι. Ε, θα... αυτά... Αλλά είναι άλλο το θέμα. Είναι άλλο το θέμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο πράγμα σα ρωτάω. Ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και δεν θα ήθελα να βγει και ένα αστυνομικό ρε παιδί μου. Πραγματικά αρχίζω να πιστεύω ότι όταν γράφετε, φεύγετε δηλαδή με εντολή. Φεύγετε με εντολή γύρνα πίσω με άδειο τον μπλοκάκι. Και αν ναι, γιατί. Εμεί μαζί σα θέλουμε να είμαστε. Έχουμε φίλου αστυνομικού. Αλλά αυτό το πράγμα ξεπερνάει κάποια πράγματα. Να βγει έξω και να, να, να τσακίσει πραγματικά αυτόν ο οποίο κυκλοφορεί με λιγμένο κταίο, αυτόν ο οποίο για παράδειγμα κυκλοφορεί και παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη, αυτόν ο οποίος μπαίνει ανάποδα στην εθνική οδό, να τον κόψει στον πισινό. Αλλά εδώ πέρα παίρνετε μπλοκάκια και τα αδειάζετε, κυνηγώντα το πάρκινγκ. Εδώ κάτω από την πολιτεχνείο σα λέω, περνάνε 7 φορέ την ημέρα. 7. Και ανά τρει ώρε μπορούν να σε ξαναγράψουν. Ο άλλο είχε παρκάρει στο έρισμα που σα έλεγα εδώ πέρα, είχε τρακάρει ο άνθρωπο. Τράκαρε. Και το αυτοκίνητο δεν, 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 μπορούσαν να το μετακινήσουν. Δεν μπορούσαν να το μετακινήσουν. Και ήταν εκεί πέρα τρει μέρε. Και είχε φάει 7 κλήσει πάνω στο παμπρίζ. Περνούσε ο άλλο και έγραφε. Δεν τον νοιάζει. Έρχομαι στο ραδιόφωνο 6,5 ώρα το πρωί και βλέπω από κάτω να γράφουν. να κόβουν κλήσει 6,5 ώρα το πρωί. Που περνάει ένα αυτοκίνητο στα 5 λεπτά. Γιατί ρε μπαγλαμάδε δηλαδή. Κι άμα πας και άμα πα και του κάνει καμία μανούρα, θα βρεθεί και με βραχιολάκια. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Ε, νομίζω ότι το κάνουν επίτηδε, γιατί αν θέλουν να αρχίσουν να γράφουν, α αρχίσουν από την Παναγία Φανερωμένη, την Νεάπολη, τι Οικέ και τα άλλα όλα είναι δικαιολογίε. Και από τη Δυτική Θεσσαλονίκη και από την Ανατολική δεν μπορεί να πάρει το μετρό από την αρχή. Θα υπάρχουν προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι συνέχεια θα δημιουργούνται αυτά θέλουν τα προβλήματα. Θέλουν να τιμωρούν του ανθρώπου. Και οι δικαιολογίε ότι πάτε, ψάξτε, βρείτε με το GPS πάρκινγκ κτλ. δεν υπάρχουν. Αφού Περιμένουν. Δεν υπάρχουν πάγκοι, πού θα τα βρουν. Γιατί αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να αφήσουν τον ιδιώτη να έρθει εκεί να δημιουργήσει ένα πάρκινγκ, να σου πει αδελφέ, 12 ευρώ την ημέρα και. Τσουπ, θα οικονομήσει κι αυτό. Ποιο θα ναι, έχει γιατί... το πάρκινγκ, κάποιο κολλητό. Ε, γιατί ε, κάθε φορά που ο αδελφή μου δούλευε αργίες τη γράφανε. Ενώ τον υπόλοιπο καιρό δεν γράφανε, στι αργίε που δεν, δεν, δημιουργούσε κανένα πρόβλημα, όσοι κατέβαινε με το αυτοκίνητό τη, τη γράφανε. Μάλιστα. Άρα, επίτηδε το κάνουν. Αλλιώ θα γράφανε συνέχεια. Αν δείτε όλε τι περιοχέ εδώ Παναγία, φανερωμένη και πάνω, όλα παρκαρισμένα είναι συνέχεια. Δεν, δεν μπορεί μέρο να, να βρει να περάσει. Ειδικά εμεί που έχουμε κάποιο προβλήμα, προβλήματα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε σχεδόν καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα μου λέτε ότι όλοι πάντα θέλουν να είναι κοντά, να πάρουν το καφεδάκι του, παρατάνε το αυτοκίνητο ακριβώ μπροστά στο take away, διπλοπαρκάρουν μια χαρά. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αυτό βασικά το κάνουν και τα περιπολικά. Και τα περιπολικά σταματάνε έξω από τα take away και οι, οι ζητάδε παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο και κάθονται και πίνουν το καφεδάκι. Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν τα έχετε δει. Τα έχετε δει. Είναι άλλο το ένα και το άλλο. Άλλο η συμπεριφορά του κάγκουρα και του οχαδερφιστή οδηγού που υπάρχει δεν λέω αυτό. Και είναι λάθο. Και είναι λάθο. Δηλαδή, πάρκαρε σωστά, να μην ενοχλεί και κατέβα πάρει όσου καφέδε Το να παρκάρει. Και το έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι, γιατί δυστυχώ είναι θέμα παιδεία. Το να παρκάρει όμω για να πα τη δουλειά σου, για να χρησιμοποιήσει το μετρό που τόσο πολύ έχει διαφημίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει. Και μα παρέδωσε κουτσουρεμένο έργο, λε και είμαστε ηθαγενεί. Και να βγάζει έξω του Πρετοριανού και να εξαντλούν την αυστηρότητά του και να μαζεύουν και πινακίδε και να περνάνε ξανά και να βάζουν διπλέ κλήσει. Ε, όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι, για εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Με ενοχλεί! Και θα λέω αυτά τα οποία με ενοχλούν. Αυτά τα οποία με ενοχλούν θα τα λέω. Όχι γιατί θέλω να είμαι αρπακολατζή Βαλκάνιο νέο Έλληνα και να παρκάρω μπροστά. Όχι, γιατί έχω απέτηση ω Έλληνα να με η χώρα μου και να μην με τιμωρεί για να με εκφοβίζει. Να μην με τιμωρεί. Μία τελευταία γραμμή και πάω σε, σε δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Εγώ μιλάω. Ναι, γρήγορα μόνο, κύριε μου. Ναι, φίλε μου, λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα περιστατικό με πολύ παθό άτομο που μένω στο κέντρο. Ε, έχουμε τι μπλε γραμμέ, που είναι κοροϊδοί αυτέ οι μπλε γραμμέ. Τέλο πάντων, κα, 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 κα κάτοικο κέντρο. Ναι. Έψαχνα Κυριακή βράδυ να βρω ε, παρκάρισμα, δεν έβρισκα τίποτα. Ήταν 12 τα μεσάνυχτα, έπρεπε να σηκωθώ 6 ώρα το πρωί. Ναι. Λέω, θα το παρκάρω εδώ Αγία Σοφία, στο πεζοδρόμιο, όχι στο πεζοδρόμιο, στη, στην άκρη του δρόμου. Ναι. Που περνούσαν τρία αυτοκίνητα περνούσαν από το πλάι. Ναι. Και λέω 7, 7 παρατέταρτο το πρωί θα το πάρω και θα φύγω. Και 5 παρα 10 το γράψαν, 5 παρα 10 το πρωί, έτσι, μέσα ναι. στη νύχτα. Ούτε γάτε περνάνε στι 5 παρα 10. Και ούτε ενοχλούσε κανέναν, ούτε τίποτα. Αυτό έχω να σου πω. 5 παρα 10 το πρωί, όχι 6,5. Τώρα Γιώργος, αυτό, πάνω, αυτό, που μου λέει, αυτό που λέει, αυτό που λέει, ο Γιώργος και έχει δίκιο αυτό που μου λέει, προφανώς κάποιος πήρε τηλέφωνο και σε έδωσε στεγνά, να ξέρεις. Έχεις γείτονες που σε αγαπάνε. Να σε καλά, καλημέρα. καλημέρα. Να σε καλά, ευχαριστώ. Γιατί <laughs> αυτό, αυτό τους υποχρεώνουν, άμα κάποιο κάνει καταγγελία και το κάνουν, ξέρεις αυτό, άμα δεν σε χωνεύει κανένα και έχει δει το αυτοκίνητό σου. Το πάνω, ξέρω, το ξέρω. Και εγώ το έχω πάθει. Και εγώ το έχω πάθει. Από άσποντους φίλους και εχθρούς. Το έχω πάθει, μια χαρά το έχω πάθει. Αλλά ο Άνο, α, αν ο άλλο είναι σκατόψυχο. Έτσι. Τέτοια, έτσι συμπεριφέρεται. Τι λέει, αυτό την τρώει την κλίση. Σου μιλάω τώρα πάρκαρα και πατούσε το πίσω, η πίσω ρόδα στην αρχή, όχι πάνω στη ζεύρα, στην αρχή της διάβασης. Η πίσω ρόδα. Η πίσω ρόδα. Και πήρε το άλλο το φιλαράκι και έδωσε τηλέφωνο για να έρθουν να με γράψουν. Κατάλαβες. Τέτοιοι είναι κάποιοι. Όπω το είπα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 3. Α, μά, γρήγορα, καθυστερήσαμε. Πάμε δελτίο ειδήσον, δεσμεν τηνποτήτηση. Μετά έχω κορυφαίο θέμα. Παιδιά, προσέξτε λίγο. Θα αναλύσουμε τα νέα δεδομένα τα οποία προκύπτουν στην υπόθεση του κορονοϊού. Γιατί έχουμε πολύ σημαντικέ ειδήσει που έρχονται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού και είναι πράγματα τα οποία θα φέρει στο τραπέζι η νέα διακυβέρνηση Τραμπ θα έχουμε κηδείε. Πρώτα στην Αμερική και εύχομαι μετά το Φάουτσι να πάρουν σειρά και οι δικοί μας. Οι οποίοι είναι συνένοχοι. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις και θα πρέπει αυτές οι εξελίξεις να γίνει μια αναθέρμανση και μέσα στη Βουλή για αυτά τα θέματα. Θα πρέπει. Διότι έχουμε περάσει τον παθόν μας στον τάραχο τόσα χρόνια με αυτούς. Λοιπόν. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα αναθερμάνουμε. Διότι εγώ θυμίζω ότι ο Τασούλα έχει εδώ και 1,5 χρόνο στα συρτάρια του στη Βουλή, που όποτε θέλει τα ανοίγει, όποτε θέλει τα κλείνει. Την πρόταση που κατέθεσε για σύσταση εξεταστικής επιτροπή από την πρώτη μέρα τη δεύτερη τετραετία που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκο Βελόπουλο για σύσταση εξεταστική επιτροπή για την περίοδο του κορονοϊού, που τα έχει μέσα όλα. Και εμβόλια και υποχρεωτικότητε και lockdown, και μασκοφορίες και τα πάντα όλα. Και αυτήν την πρόταση για την ε, σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής δεν την υπέγραψε κανένας κομ... κανένα κόμμα. Κανένα από τα υποτιθέμενα κόμματα που έχουν μέσα και ανθρώπου ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ήταν μαζί μας την περίοδο της τρέλας και της παράνοιας του COVID. Κανένα κόμμα. Δεν την υπέγραψαν. Εντάξει. Μήπως πρέπει να γίνει ένα update. Λέω εγώ τώρα με αυτά τα νέα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τα οποία θα προκαλέσουν αλυσιδωτέ αντιδράσει, κυρίε και κύριοι. Σε λίγο εδώ στον Focus FM, και σήμερα επίση θα κάνουμε και μία ανάλυση για αυτή τη σέχτα, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται αυτό το τέραστο δίποτο που ήταν αστυνομικό και καλά στην, στο κοινοβούλιο, για τα παιδιά του Θεού, λέει, που επιτρέπει και τι αιμομικτικέ πρακτικέ. Είναι μία ιστορία την οποία θα την αναλύσουμε στο τρίτο μέρο τη εκπομπή. Και μια σκέφιασα τα θέματα λίγο τη σεχτα στην οποια φερεται να εμπλεκεται αυτο το τεραστο δίποδο που ηταν αστυνομικο και καλα στο κοινοβουλιο για τα παιδια του θεου λεει που επιτρεπει και τι αιμομικτικε πρακτικε ειναι μια ιστορια την οποια θα πάμε και στι αίρε εκεί να δώσω μια καλημέρα στο νοσοκομείο των Σερών, γιατί υπάρχει θέμα. Ε, έβγαλε φιρμάνη, ανακοίνωση, θα τη διαβάσω σε λίγο, το νοσοκομείο των Σερών, πραγματικά απαράδεκτη, ουσιαστικά απαγορεύει στου δημοσιογράφου να βρεθούν στο νοσοκομείο παρά μόνο αν έχουν λέει, ειδική άδεια από το νοσοκομείο για να κάνουν ρεπορτάζ. Τι λέτε, ρε, πα, τι λέτε. Τι έχετε να κρύψετε δηλαδή εκεί στο νοσοκομείο. Καλημέρα κύριε Δικητά, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε.